τίποτε με το χορό, αλλά κοίταξε πώς το είχε το ρυθμό και κατάφερε με τις πρόβες να τα βγάλει πέρα. Κοίταξε να δεις, να σου πω τώρα από τα ζευγάρια που συμμετέχουν φέτος, νομίζω ότι δεν έχει ασχοληθεί ποτέ, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω ότι όχι. Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ με το Βαγγέλη του Κακουριώτη. Πάρα πολύ. Που είναι και άντρας και για τον άντρα είναι ακόμα πιο δύσκολο να κουνηθεί, να σπάσει τη λεκάνη του και όλο αυτό που λέμε ή που έλεγε και ο Γιώργος ο Λιάγκας για το σπάσιμο του χεριού και όλα αυτά τα χορευτικά. Λίγο. Ο Λιάγκας που τα έχει μάθει αυτά έχει πάρει σκονάκι από το Λάτσιο. Πες μου, γιατί δεν είναι δυνατό. Μπορεί... Ούτε εκείνος ήξερε από χορό, αλλά τα έλεγε πολύ ωραία τα σχολιά του. Δεν ξέρω. Πες μου, και ο Λιάγκας αυτό μου θυμίζει. Ναι. Δηλαδή τον ακούω και λέω, αρέσει. Πώς τα λέει αυτός αυτά. Πού τα ξέρει. Έκανε δατικά μαθήματα. Μα και εγώ έχω εντυπωσιαστεί, πρέπει να σου αυτά πω. Αυτά που λέει είναι σωστά, γιατί εγώ δεν ξέρω κιόλα. Δηλαδή με ψαρώνει, αλλά δεν ξέρω. Και βλακίες να λέει, το ακούω. Κοίτα, ειδικά στα πρώτα live που κι εγώ δεν ήξερα τι θα ακούσω από το στόμα του, έλεγε κάποια πράγματα που λες, ρε Γιώργο, πώς τα ξέρεις, τι έγινε. Όχι τίποτα, κάτι... με κάποιον μιλάς. Όχι, ναι. Ναι. Για πες μου. Και εμένα λοιπόν με εντυπωσίαζαν αυτά που έλεγε και λέει έχω κάτσει και έχω διαβάσει. Και λέω κοίτα να δεις τελικά, ακόμη και με το να διαβάσεις κάποια πράγματα. Δεν θα τον σηκώσετε ποτέ να χορέψει. Εγώ έχω προσπαθήσει 2-3 φορές, δεν τα έχω καταφέρει. Γιατί? Μπορεί στο μέλλον να τον πιέσω λίγο παραπάνω ή να τον τραβήξω με